Εκτιμήσεις ότι μόνο μέσα στον Απρίλιο οι τουρίστες στην Κρήτη θα ξεπεράσουν τους 200.000 κάνουν τουριστικοί παράγοντες, με δεδομένο ότι οι πτήσεις που θα αφηχθούν σε αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων θα πλησιάσουν τις 2.500. Περιμένουμε για όλο τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα σλότς, 1.700 στο Ηράκλειο και 700 αεροπλάνα στα Χανιά, ήδη 400.000 θέσεις. Εγώ πάντα συντηρητικός και με τις δικές μου προβλέψεις θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι να έχουμε 200.000 περίπου για τον Απρίλιο, κάτι το οποίο είναι μισογεμάτο ποτήρι και όχι μισοάδιο, αν σκεφτούμε ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε καθόλου, μηδέν. Σάββατο και Κυριακή οι πτήσεις που έφτασαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ήταν 21, με το ποδαρικό επί της ουσίας να κάνουν Γερμανοί, Αυστριακοί και Ολλανδοί τουρίστες που παραδοσιακά αποτελούν τους φανατικούς και επαναλαμβανόμενους επισκέπτες της Κρήτης τους θερινούς μήνες. Λίγο αργότερα την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και στα Χανιά οι Σκανδιναβοί. Με αυτές τις εθνικότητες δεν θα έχουμε φέτος από ό,τι δείχνει Ουκρανούς και Γερμανούς και Ρώσους. Είναι ένα πλήγμα, θα έλεγα, αλλά δεν πρέπει να το δούμε ότι χάνουμε περίπου 350.000 με 400 Ουκρανούς και Ρώσους που είχαν προγραμματιστεί, αλλά με 120.000 Ουκρανούς και Ρώσους που είχαμε πέρυσι. Ότι με τη δυνατότητα να ξεκινήσει ο τουρισμός από το Μάρτιο φέτος, όταν τα προηγούμενα χρόνια τόσο ο Μάρτιος όσο ο Απρίλιος αλλά και ο Μάιος ήταν νεκροί μήνες, δίνεται η δυνατότητα και πάντα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπιστεί σε αριθμό τουριστών το πλήγμα που θα προκύψει φέτος από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, ο οποίος πάντως εξήγησε ότι μεγαλύτερη επιβάρυνση θα δεχτεί ο τουρισμός από το τεράστιο κύμα ακρίβειας σε όλο τον κόσμο που θα σύρει προς τα πάνω τα κόστη και των διακοπών. Εμείς θα κοιτάξουμε και οι tour operator και οι ξενοδόχοι και οι πράκτορες να τις αφομοιώσουμε κάτω το δυνατόν. Εξάλλου δεν μπορούμε να αλλάξουμε υπογεγραμμένα συμβόλαια, αλλά οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τον επίναυλο καυσίμου που τους δίνει τη δυνατότητα ανάλογα με τις τιμές του καυσίμου να αυξήσουν τις τιμές. Οπότε αυτό θα δώσει αύξηση στο πακέτο ή σε αυτό που πρέπει να πληρώσει τελικά ο οικογενειάρχης, το οποίο θα είναι ένα ποσό αποτρεπτικό με την κατάσταση την οικονομική που υπάρχει παντού και όχι μόνο σε εμάς. Κομβική σημασία σημείο για τον περιορισμό απολειών εκτιμάται ότι θα είναι και η προσεκτική περαιτέρω τροποποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλων που θα αποτρέπουν δεύτερες σκέψεις στους υποψήφιους ταξιδιώτες προς τη χώρα μας στις περιπτώσεις που μέσα στα πρωτόκολλα υπάρχει υποχρέωση για 48 ώρα rapid test σε ανεμβολία στους τουρίστες που στη χώρα τους όμως δεν υπάρχουν. Τα πρωτόκολλα, έτσι όπως είναι η κατάσταση που έχουν ανοίξει όλα, είναι αντιεμπορικά. Καταλαβαίνετε πώς κάποιος θα φύγει από τη χώρα του που δεν υπάρχουν πρωτόκολλα, που δεν υπάρχουν τεστ, που δεν υπάρχει τίποτε και να έρθει να κάνει διακοπές σε μια χώρα, σε ένα προορισμό όπου για να πάει εκδρομή πρέπει να κάνει τεστ, για να μπει στο σπα πρέπει να κάνει τεστ. Αυτά καταλαβαίνετε μας απασχολούν πάρα πολύ.